Ο νέος δικηγορικός κώδικας αποτελεί πρωτοβουλία της κυβέρνησης και δεν είναι επιβολή της Τρόικα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Χάραλαμπος Αθανασίου, τοποθετούμενος στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε επί της αρχής του. Ο κ. Αθανασίου προανήγγειλε την κατάθεση προσθήκης την Πέμπτη, κατά τη διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης του νομοσχεδίου, με την οποία θεσπίζεται ελάχιστη αμοιβή για τους δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με πάγια τη μισθία. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνησε ότι με το νέο κώδικα δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι αφορά τα πάγια ποσά επιτογραμματίων προείσπραξης των δικηγόρων που διατίθεται υπέρ των ασφαλιστικών τους ταμείων και των συλλόγων τους. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, Πάνος Νικολόπουλος. Συνεδρίασε η Επιτροπή της Βουλής, η οποία ασχολήθηκε με το θέμα του υποψήφιση κώδικα περί δικηγόρων του νομοθετήματος, το οποίο ρυθμίζει τα της οργάνωσης και λειτουργίας του δικηγορικού επαγγέλματος σε όλη την Ελλάδα και το οποίο, όπως είναι γνωστό, έχει έλθει προς στη Βουλή προκειμένου να αλλάξει μετά από 60 ολόκληρα χρόνια. Έτσι λοιπόν χθες συζητήθηκε στην Επιτροπή της Βουλής, όπου παρέστησαν οι εκπρόσωποι του δικηγορικού κόσμου, τα μέλη δηλαδή της συντονιστικής επιτροπής της Ολομελίας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις του δικηγορικού σώματος εν σχέση με τα φλέγοντα ζητήματα τα οποία ήδη έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες περιπτώσεις και συγκεκριμένα το ζήτημα, το μείζον ζήτημα των ελαχίστων της κατοχύρωσης, των ελαχίστων αμοιβών των εμίσθων δικηγόρων, το μεγάλο ζήτημα του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς και των κρατήσεων υπέρ των ταμείων των δικηγόρων, αλλά και της παρακρατήσεως του υπέρ του δημοσίου φόρου, της προκαταβολής φόρου του 15, του λεγόμενου 15%, περαιτέρω δε ετέθησαν και τα ζητήματα της συμφόρησης, της δικαιοσύνης και της λήψεως μέτρων για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Κατά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής έγινε η πρώτη ανάγνωση του σχεδίου νόμου. Θα ακολουθήσει η δεύτερη ανάγνωση την προσεχή Πέμπτη και η ψήφιση, η εισαγωγή στο τμήμα το οποίο λειτουργεί τώρα της Βουλής και η συνακόλουθη ψήφιση του κώδικα περί δικηγόρων αναμένεται να γίνει την προσεχή Τρίτη Τετάρτη. Δεν έχουμε μέχρι τώρα δηλαδή ψήφιση του κώδικα. Αντιθέτως έχουμε σε εξέλιξη την νομοθετική εργασία με την πρώτη ανάγνωση και τη δεύτερη ανάγνωση που, όπως είπα, θα ακολουθήσει την προσεχή Πέμπτη. Εν αναμονή λοιπόν των εξελίξεων, οι απόψεις του Δικηγορικού Σώματος έχουν τεθεί, έχουν επισημανθεί όλα τα κέρια ζητήματα που προανέφερα και αναμένεται από πλευράς κυβερνήσεως να εισακουστούμε και να κατευθυνθεί η κυβέρνηση προς την υιοθέτηση των απόψεών μας, οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι ωφέλιμες και για το δημόσιο συμφέρον, αλλά και για τους εργαζόμενους δικηγόρους, οι οποίοι πρέπει να κατοχυρώσουν έναν ελάχιστο μισθό, πράγμα το οποίο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και θα ήταν παντελώς άδικο να μην συμβαίνει για τους εργαζόμενους δικηγόρους στην Ελλάδα. Περαιτέρω δε, όπως ανέφερα και προηγουμένως, αναμένουμε να γίνει κατανοητό ότι η διατήρηση του συγκεκριμένου τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι εισφορές και οι κρατήσεις μέσω του γραμματείου προείσπραξης οδηγεί, διασφαλίζει τα έσοδα των ταμείων, του Ταμείου Συντάξεως και του Ταμείου Υγείας των Δικηγόρων και δεν θα προκληθεί έτσι η κατάρρευση των ταμείων αυτών, το οποίο είναι μετασφαλείας βέβαια θα γινόταν σε αντίθετη περίπτωση. Περαιτέρω δε διασφαλίζεται και η εισπραξη ενός
πάγιου εισόδου της προκαταβολής φόρου του 15% αναδίμηνο για το δημόσιο συμφέρον.